Η Άννα Ψυχογιού, αγαπημένη Άννα, σου μιλάω καλησπέρα. Στον Ενικό, γνωριζόμαστε. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα από Αθήνα, που γύρισα πριν λίγες μέρες από Κρήτη. Για πες μας, συνέστημα, εν μέσω πανδημίας, μία καλλιτέχνης, πώς αισθάνεται? Πολύ δύσκολο. Πολύ άσχημα και κάθε μέρα, είμαι δύο μέρες ήδη στην Αθήνα και λέω τώρα καλά, είμαι εδώ να γυρίσω Κρήτη. Τι γίνεται? Ακούμε για lockdown, ακούμε, μας κόψανε πάλι ό,τι live μπορούσαμε να κάνουμε, πάλι εμείς την πληρώσαμε, οπότε καλλιτεχνικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, το ξέρουν όλοι. Πανδημία και τραγούδι συνδυάζονται? Χωρίς τραγούδι δεν υπάρχει ζωή. Όμορφη ατάκα. Μπράβο. Δεν γίνεται να ζήσουμε χωρίς τραγούδι. Χωρίς μουσική και τέχνη δεν ζούμε. Μετά θα γίνουμε τι? Τι θα απογίνουμε όλοι συναισθηματικά? Δεν είναι μόνο το πρακτικό. Είναι να ζούμε, να έχουμε συνέστημα, να υπάρχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να βγάζω και ένταση, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα και είναι και πολύ άδικο προς τους καλλιτέχνες όλο αυτό που συμβαίνει. Κοίτα, Άννα, έχουν κλείσει κάποιοι χώροι λόγω συνωστισμού. Νομίζω τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι κάπως είναι αυστηρά, δικαιολογημένα είναι αυστηρά. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Τότε θα έπρεπε να μας καλύψει κάπως με κάποια επιδόματα. Θα έπρεπε κάπως να καλυφτούμε, διότι είμαστε άνθρωποι και αυτό που κάνουμε ο καθένας μας είναι επάγγελμα. Για να φτάσεις να βρεθείς πάνω στη σκηνή, έχεις πληρώσει σπουδές και πολλά χρήματα. Αυτά έχουν φορολογηθεί. Δηλαδή, μας αξίζει ένα επίδομα στην τελική. Κάτι. Άννα, πριν το καλοκαίρι είχες κλείσει κάποιες συναυλίες, κάποιες εμφανίσεις, οι οποίες ακυρώθηκαν. Για πες μου λίγο. Ναι, σαν σήμερα, λοιπόν, θα είχα συναυλία στο Ηράκλειο, στο Billy Bethlehem, κάτω στο θέατρο. Και ακυρώθηκε. Ναι. Και ακυρώθηκε. Και ακυρώθηκε. Όπως πάρα πολλά άλλα ακυρώθηκαν. Η διέξοδος. Ακυρώνεται και η ζωή μας έτσι που πάει. Η διέξοδος για έναν καλλιτέχνη, ποια είναι? Ακυρώνονται συναυλίες, ακυρώνονται εμφανίσεις. Πέρα από την οικονομική αδυναμία που βιώνει ένας καλλιτέχνης, συναισθηματικά μέσα του, πώς θα καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος? Με όσους έχω μιλήσει δύο μέρες που ήρθα εδώ, μουσικούς, φίλους κτλ., βλέπω ότι νιώθουμε το ίδιο. Γιατί τώρα κι εγώ λίγο ξεχάστηκα κάτω στην Κρήτη, αλήθεια. Προσπάθησα δηλαδή. Αισθανόμαστε. Εγώ δεν αισθάνομαι τραγουδίστρια. Αρχίζω και ξεχνάω ποια είμαι. Νιώθω ότι αρχίζω. Μα τελικά ποια ήμουνα, ποια είμαι, πού πάω. Είναι περίεργο. Γιατί αν δεν κάνεις το επάγγελμά σου, αν δεν κάνεις τη ζωή σου κανονικά, πόσο καιρό, πάει καιρός. Οπότε εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε τυχεροί, διότι η δουλειά πάει καλά. Και πάει καλά και έχετε και πολλά να πείτε τώρα. Και έχουμε και πολλά να πούμε. Πολλά άσχημα να πούμε. Η αλήθεια είναι λόγω της περίοδου. Άννα, βέβαια, να ακούσουμε λίγο, βέβαια. Ο ηχολήπτης έκανε πάλι τα μαγικά του. Έτσι μ' αρέσει εγώ να ζω, χωρίς να δίνω λογαριά. Συνέχισε ακαπέλα, Άννα, πάμε, πάμε. Ακαπέλα. Κάποτε ήταν αυτό. Το έχουμε. Τέλεια, λοιπόν, βέβαια εμείς ερχόμαστε σε επαφή μαζί σου και μέσα από το YouTube, έτσι δεν είναι? Μέσα για πες μας. Μέσα από το κανάλι μου στο YouTube, στο Instagram. Μπορούν να ακούσουν τη δουλειά μου, τα τραγούδια μου, καινούργια πράγματα που θα κάνουμε. Και τη νέα μου εκπομπή, καλλιτεχνική εκπομπή που είναι στο κανάλι μου, που λέγεται «Πέστε στην Άννα». Για πες μας, τι περιεχόμενο έχει? Έχει 10 σχεδόν ίδιες ερωτήσεις προς όλους τους καλλιτέχνες. Έρχονται αγαπημένοι ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Αν μπορούν λίγο να μου χαμηλώσουν τη Βέβαια. Μουσική. Βέβαια, να χαμηλώσει μπορούν... μουσική, τελείως, τελείως. Έτσι. Ευχαριστούμε. Τι έλεγα, πού ήμουν, παιδιά? Έλεγες αναφορικά με το περιεχόμενο της εκπομπής σου. Ναι, είναι καινούργια εκπομπή, τώρα το καλοκαίρι την ξεκίνησε και είναι στο YouTube στο κανάλι μου, «Πέστε στην Άννα», έχει χιούμορ, έχει ένα τραγούδι στο τέλος που λέμε με όποιο καλεσμένο έχω. Θα τη συνεχίσουμε αν όλα πάνε καλά τώρα που επέστρεψα στην Αθήνα. Και εύχομαι σε όλους πολύ δύναμη, πάρα πολύ δύναμη, κουράγιο ψυχολογικό και δεν είναι κανείς μόνος, νομίζω το ζούμε όλοι μαζί. Κάθε φορά που βλέπω κάποιον με μάσκα και κοιταζόμαστε, άγνωστος, ξεάγνωστος,
ταυτίζομαι, λέω, δεν είμαι μόνη μου, το περνάμε όλοι μαζί. Η τέχνη και ο πολιτισμός γενικότερα και αυτή η νοοτροπία, η γενικότερη νοοτροπία της τέχνης δεν έχει σβήσει σε πολύ πιο δύσκολες στιγμές του παρελθόντος και νομίζω ότι δεν θα σβήσει ούτε θα εμφανιστεί σε αυτό το παραδοτικό το οποίο ζούμε και βιώνουμε. Δεν θα σβήσει γιατί μόνο αν κάποιος δεν είναι σε αυτή τη ζωή και έχει αυτή τη φλόγα θα σταματήσει. Όταν έχεις τη φλόγα αυτή δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν γίνεται. Η μεγαλύτερη στιγμή της σταδιοδρομίας σου ποια ήταν, ποια ξεχωρίζεις? Νομίζω ότι όταν ο κύριος Διονύσης Σαββόπουλος και ο κύριος Μανώλης Λιδάκης με επέλεξαν για συνεργασία, τότε πάτησα λίγο πιο γερά πίστεψα πιο πολύ ότι αυτό που αγαπώ και κάνω μπορεί να το αναγνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί έχουν περάσει από αυτό το δρόμο πολλά χρόνια σε σχέση με εμένα. Νομίζω αυτές τις συνεργασίες. Λοιπόν, τα μελλοντικά σου σχέδια ποια είναι? Αυτό ήταν για αστείο, ε! Θα σου πω. Εγώ γύρισα πριν 2 μέρες με σκοπό να ξεκινήσω να κάνω live εμφανίσεις, οι οποίες τώρα απαγορεύτηκαν πάλι για 15 μέρες. Οπότε ήμουν Κρήτη που είχαν απαγορευτεί πάλι για 15 μέρες. Γύρισα εδώ για να ξεκινήσω κάτι και πάλι απαγορεύτηκε. Οπότε πια μελλοντικά σχέδια δεν έχω. Εντάξει, είπαμε να είμαστε αισιόδοξοι και να κοιτάζουμε μπροστά. Θα βάλει μικρόφωνο η Γιώτα. Έλα, η Σοφία βοηθάει τη Γιώτα. Έχω μια θαυμάστριά σου εδώ που σε αγαπάει πάρα πολύ. Ήτανε σε ρεπορτάζ πριν από λίγο. Η Γιώτα Αρχοντάκη, θα κρατήσουμε τις αποστάσεις. Έλα, Γιώτα, έλα. Μπες, βέβαια. Έχουμε 2 λεπτά. Έχουμε 2-3 λεπτά. Έχουμε, λοιπόν, μια παραγγελιά, καπέλα όμως, χωρίς μουσική υπόκρουση από πίσω. Γιώτα, απευθύνσου. Έχεις βάλει μικρόφωνο. Ανά, σε αγαπάω έλα. Πάρα πολύ. Σε θαυμάζω πάρα πολύ. Ξέρεις τι μ' αρέσει στην Άννα Νίκο, το ότι είναι πολύ προσιτή. Γιατί την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει 1 φορά στο τηλέφωνο και πήγα να τη δω από κοντά σε ένα live της, μόλις της είπα ποια είμαι, με αγκάλιασε κατευθείαν. Και θέλω σίγουρα να μας τραγουδήσει. Σε αγκάλιασε προ-κορονοϊού. Προ-κορονοϊού. Πάνε 2-3 χρόνια. Μην έχουμε άλλα και άλλα τώρα εδώ πέρα αγκαλιές μέσα στην πανδημία. Πάνε 2-3 χρόνια από τότε, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Και θέλω να μας τραγουδήσει τη Ρέντα. Τη Ρέντα. Ναι. Ναι, τώρα τι. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Και έλεγε «Χόντρο μπαγιώκα να ζητάς και δεν σε νοιάζει, πέφτει μπίλια πάλι λάθος ο αριθμός, μέσα από τα δίχτυα της ξανθιάς θα κάνεις χάζι, κρίμα δεν πρόσεξες πως είσαι ο διπλανός». Πω. Έχω να την πω τη Ρέντα. Πολλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φωνάρα, είμαστε περήφανοι να συνεχίσεις. Η τέχνη και ο πολιτισμός δεν σβήνουν όσες πανδημίες και αν περάσουμε. Σωστά, Γιώτα? Πολύ σωστά. Θα είμαστε εδώ για εσάς να τραγουδάμε, να παλεύουμε κι εμείς και εσείς για μας και δύναμη. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ.